Σήμερα 9 Δεύτερα ξεκινά η δίκη για την υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Ο παρουσιαστής θα βρεθεί στο εδόλιο του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης 2 περίπου μήνες μετά την καταγγελία για διαρροή προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο, από 30χρονη πρώην σύντροφό του. Η υπόθεση είχε γίνει γνωστή μέσα από τα social media, με τον ίδιο να παραδίδεται στο αστυνομικό τμήμα Θεσσαλονίκης, όπου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι. Δεν κράτησα εγώ το βίντεο. Το είχα αποσύρει από το 2019. Κάποιος μάλλον το είχε αποθηκεύσει και το ανέβασε πάλι. Έχω παρέκκληση, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έβλεπα τα θετικά σχόλια κάτω από το βίντεο και μου προκαλούσαν ικανοποίηση, είχε αναφέρει ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στην τρίτη κατά σειρά απολογία του, στα τέλη του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, άλλη πρώην σύντροφος του ζητά εξαψήφιο ποσό για ηθική βλάβη.